Καλημέρα κυρίες και κύριοι, για μία ακόμη μέρα κοντά σας η πρωινή επισκόπηση με όλη τη δραστηριότητα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και να κάνουμε αρχή Λουκία. Καλημέρα, καλημέρα με την Εξεταστική Επιτροπή, όπου διαφάνει από χθες ότι το κλίμα που θα επικρατήσει. Ναι, που θα επικρατήσει θα είναι ένταση. Φαίνεται ότι θα έχουμε ένταση. Πρεμιέρα με ένταση είχαμε χθες. Τα θέματα της έντασης ήταν δύο, οι κόντρες ήταν δύο. Η πρώτη ήταν για το Προεδρείο, αν θα είναι διακομματικό ή μονοκομματικό. Τελικά με 16 ψήφους αποφασίστηκε ότι θα είναι μόνο κομματικό, μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Και η δεύτερη ήταν για την δημοσιοποίηση ή μη για το απόρριτο των στοιχείων της εξεταστικής. Αποφασίστηκε πως τα πρακτικά δεν θα διανέμονται ούτε στους βουλευτές, απλά θα φυλάσσονται σε μία αίθουσα όπου θα μπορούν οι βουλευτές να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Μάλιστα. Να δούμε καλύτερα το ρεπορτάζ της Άννας Ασημινάκη. Πρόεδρος της εξεταστικής εξελέγει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ενώ στις θέσεις του Αντιπροέδρου και Γραμματέα εξελέγησαν επίσης οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μάνη Παπαδημητρίου και Στάθης Κωνσταντινίδης αντίστοιχα. Προηγήθηκε πρόταση του ΠΑΣΟΚ για διακομματικό Προεδρείο, άποψη την οποία στήριξε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο απερίφθη καθώς η Νέα Δημοκρατία επικαλέστηκε τον κανονισμό της Βουλής που προβλέπει πλειοψηφική εκλογή Προεδρείου. Την Επιτροπή απασχόλησε το θέμα της δημοσιότητας. Η Νέα Δημοκρατία πρότεινε πλήρη μυστικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε να μην υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση των συνεδριάσεων, αλλά να δημοσιοποιούνται τα πρακτικά της συζήτησης με παράληψη των αναφορών σε εθνικά απόρριτα, κάτι στο οποίο συμφώνησε και το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Συμφωνία υπήρξε και από το ΚΚΕ, αλλά υπό την προϋπόθεση να αποφασίζει η Επιτροπή τι θα παραλείπεται από τα πρακτικά και όχι το Προεδρείο. Τελικά αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία ότι τα πρακτικά δεν θα διανέμονται στα μέλη της Επιτροπής, ωστόσο οι βουλευτές θα έχουν πρόσβαση σε αυτά σε χώρο που θα φυλάσσονται. Η απόφαση προκάλεσε την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Τζανακόπουλος μεταξύ άλλων δήλωσε: «Οι αποφάσεις της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας να απορρίψει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και σύσσωμης της αντιπολίτευσης για πολυκομματικό Προεδρείο, αλλά και η πρωτοφανής απόφαση να μην διανέμονται τα πρακτικά των συνεδριάσεων στους βουλευτές μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, σε συνέχεια των δηλώσεων Μπακογιάννη, η οποία στην πραγματικότητα απείλησε όποιον μάρτυρα καταθέσει με δεκαετή φυλάκιση, αποτελούν συντεταγμένη επιχείρηση συγκάλυψης και συσκότησης. Αποδεικνύεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης όχι μόνο δεν θέλει να χυθεί άπλετο φως, αλλά θέλει να καλύψει με απόλυτο σκοτάδι τη σκοτεινή αυτή ιστορία που τον εμπλέκει ευθέως και για την οποία έχει την απόλυτη πολιτική ευθύνη». Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, Ευαγγελία Λιακούλη, δήλωσε ότι η κυβέρνηση προσυνεννοημένα εξέλεξε μονοκομματικό Προεδρείο. «Είναι μια θλιβερή και απεγνωσμένη κίνηση. Η κυβέρνηση δείχνει τις προθέσεις της να κρατήσει την αλήθεια στο σκοτάδι. Δεν δίστασε μάλιστα να επιχειρήσει να κρατήσει στο σκοτάδι ακόμα και τα ίδια τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, επεκτείνοντας το απόρριτο ακόμα και για αυτά. Αυτό άλλωστε φάνηκε και από τις δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη», ανέφερε η κυρία Λιακούλη. Ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος σε δήλωσή του αναφέρει: «Δεν μπορεί να γίνεται η επίκληση του απορρίτου, γιατί ακριβώς τότε δεν έχει κανένα νόημα η εξέταση του κάθε μάρτυρα. Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα και να εξετάσει χωρίς απόρριτο, αλλά και να έχει πρόσβαση σε όλα τα υλικά, ακόμα και σε αυτά που είναι διαβαθμισμένα. Η απόφαση της πλειοψηφίας μας βρίσκει αντίθετους και δεν διευκολύνει την ουσιαστική διερεύνηση των ζητημάτων». Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Μαρκόπουλος σε δήλωσή του ανέφερε: «Παρά την προσπάθεια όξυνσης από την πλευρά της μειοψηφίας, η Εξεταστική Επιτροπή και το Προεδρείο της υπερψηφίστηκαν και μάλιστα με ευρύτερη της Νέας Δημοκρατίας πλειοψηφία. Αυτό κάτι λέει. Από εκεί και πέρα, στόχος μας παραμένει η διαφάνεια και να μάθει ο ελληνικός λαός τα πάντα. Μικροτακτικισμοί δεν θα περάσουν». Στο σημείο αυτό τα θέματα της Εξεταστικής Επιτροπής αλλά και της επικαιρότητας, όλα τα θέματα που τρέχουν, θα τα συζητήσουμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον Βόρειο Τομέα, τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο, που είναι κοντά μας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους δύο, στην κυρία Γκάτση, στις κυρίες, στον κύριο Μπέκο. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Θέλετε να ξεκινήσουμε από τα της Βουλής, τα του οίκου μας, με την εξεταστική. Γιατί είστε και άνεστος γνώστης των κινήσεων της Ευρωπαϊκής Κακέρας. Και μήπως θέλετε να μας πείτε για το φυσικό αέριο. Ας ξεκινήσουμε από το θέμα της Εξεταστικής Επιτροπής, αν και νομίζω δεν έχουμε πάρα πολλά να προσθέσουμε. Παρά μόνο να θυμίσουμε ότι μόλις ξέσπασε ένα σοβαρό, πολύ σοβαρό ζήτημα για την δημοκρατική λειτουργία. Περίμενε ο κόσμος, περιμένουμε όλοι, περιμέναμε να δούμε αν λειτουργούν τα θεσμικά αντίβαρα προκειμένου μια παθολογία
που εμφανίστηκε μέσα από το επεισόδιο της παρακολούθησης του τηλεφώνου του κυρίου Ανδρουλάκη, αν η δημοκρατία θα λειτουργήσει. Πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι, διότι παρεμβαίνει ο Πρωθυπουργός άμεσα, αποφασίζει ο ίδιος δύο μείζονος σημασίας, πολιτικής σημασίας παραιτήσεις, στενού του συνεργάτη, του γραμματέα του γραφείου, του γενικού γραμματέα του γραφείου του κυρίου Δημητριάδη, του επικεφαλής της ΕΕΠ. Γίνεται συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών έκτακτα μέσα στον Αύγουστο. Και μπαίνουν σε λειτουργία όλα τα θεσμικά, τα προβλεπόμενα από το Σύνταγμα αντίβαρα. Ποια είναι αυτά? Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Συστήνεται Εξεταστική Επιτροπή με πρόταση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, η οποία τρέχει πλέον αυτή την έρευνα, και ταυτόχρονα κινείται και η δικαιοσύνη μετά την προσφυγή σε αυτήν του κ. Ανδρουλάκη, που υποδηλώνει ότι ο αρχηγός του Κινάλ Πασόκ, του Πασόκ Κινάλ, δείχνει εμπιστοσύνη προς την ελληνική δικαιοσύνη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η δημοκρατική λειτουργία δείχνει τις αντιστάσεις της. Ναι, σας κατηγορούν όμως μετά και τη χθεσινή πρώτη συνεδρίαση για ομερτά, για απόλυτο σκοτάδι και σίγουρα για όχι όλα στο φως όπως είχε διαβεβαιώσει η κυβέρνηση. Νομίζω ότι η κυβέρνηση. Και για εκφοβισμό, να προσθέσω σε αυτό που είπε ο και για εκφοβισμό. Να πάω σε αυτό στη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη και όλο αυτό περί εκφοβισμού, απειλών και εκβιασμών και όλα αυτά τα πράγματα. Η κυρία Μπακογιάννη αναφέρθηκε σαν υπάρχοντα νόμο. Το να αναφέρεσαι σε νόμο που γνωρίζουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και όλοι όσοι, αν θέλετε, με τον άμεσο ή εμεσότερο ή με κάποιο τρόπο εμπλέκονται σε αυτή τη ζήτηση, είναι ένα νόμο που τον ξέρουν πολύ καλά. Από το να αναφέρεται σαν έναν υπάρχοντα νόμο που όλοι γνωρίζουν, μέχρι το να ερμηνεύει η αξιωματική αντιπολίτευση ότι αυτό είναι απειλή ή εκβιασμός, νομίζω ότι υπάρχει τεράστιος δρόμος και δείχνει μια απόλυτη κακοπιστία. Η κυρία Μπακογιάννη αναφέρθηκε στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο και δεν έκανε τίποτα πέραν αυτού. Ούτε απείλησε, ούτε έδειξε σε κανέναν τι πρέπει να κάνει, τι δεν πρέπει να κάνει. Ο νόμος είναι εκεί. Τώρα, όσον αφορά στην ανάγκη διαφάνειας, είμαι από αυτούς που νομίζω ότι είναι όλοι, η συντριπτική πλειοψηφία, που θέλουμε άπλετο φως σε αυτή την ιστορία. Γιατί? Υπάρχει ένα σκεπτικό. Δεν είναι μόνο το οφείλουμε, είναι και κάτι άλλο που αφορά την ίδια την πολιτική ζωή. Εάν αυτό το θέμα παραμείνει, μπορεί να μην είναι στην προμετωπίδα της πολιτικής συζήτησης, διότι πράγματι υπάρχουν κέραια θέματα που αφορούν τους πολίτες, η ενέργεια, η ακρίβεια, η καθημερινότητά τους, όμως θα έχει δηλητηριάσει τον υδροφόρο ορίζοντα της πολιτικής ζωής. Με λίγα λόγια, θα το ξαναβρίσκουμε ξαφνικά μπροστά μας. Θα υπάρχει μια σκιά. Θα υπάρχει μια σκιά και σας λέω, και με κάθε αφορμή θα βγαίνει κάπου. Συν τις άλλες, και μιλώντας τώρα ως νεοδημοκράτης, δεν θέλω να αφήσω όπλα στους αντιπάλους τα οποία θα χρησιμοποιούν όποτε θέλουν εναντίον μας. Επομένως, ένας είναι ο δρόμος, η πλήρης διαλεύκανση. Και θα έλεγα ότι πέραν του Πρωθυπουργού και η πρόεδρος της Δημοκρατίας έδειξε τον δρόμο όταν είπε με παρέμβασή της πλήρης και άμεση διαλεύκανση. Αυτή λοιπόν την κατεύθυνση θα την ακολουθήσει η κυβέρνηση. Και θα πρέπει να απαιτήσουμε αυτό να προχωρήσει. Και ο κύριος Καραμαλής έγινε μεγάλη συζήτηση. Τελικά την επόμενη μέρα όλα διευθετήθηκαν και από πλευράς κυβέρνησης και από πλευράς του πρώην Πρωθυπουργού. Εδώ μπαίνει ένα ζήτημα. Αμφισβητεί κανείς ή διαφωνεί με την ουσία των λεχθέντων? Νομίζω κανένας. Όπως επίσης δεν διαφωνεί με το γεγονός ότι έχει δικαίωμα να παρεμβαίνει όταν κρίνει, πρώην Πρωθυπουργός είναι, ότι πρέπει να παρέμβει. Από εκεί και πέρα, όλα στη δημοκρατία κρίνονται. Η δημόσια παρέμβαση, αυτό που κάνουμε τώρα εμείς που συζητάμε, κρίνονται από αυτούς που μας βλέπουν. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην κρίνεται στη δημόσια ζωή. Όμως, εγώ δεν είδα καμία διαφοροποίηση όσον αφορά την ουσία των λεχθέντων στο κομμάτι που αφορά το θέμα των υποκλοπών, όπως και κανείς δεν είδα να του αμφισβητεί το δικαίωμα να μιλάει. Κρίνεται και το timing των όσων λες. Κοιτάξτε, από εκεί και πέρα, σας λέω, είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, ένας πολύ έμπειρος πολιτικός. Ο ίδιος, για μια σειρά από λόγους που γνωρίζει, έκρινε ότι θα παρέμβει εκείνη τη στιγμή. Το θέμα νομίζω ότι υπερτονίστηκε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Φυσικό το λόγο. Αυτή είναι η δουλειά των αξιωματικών αντιπολιτεύσεων. Εγώ μ' αρέσει να τα βάζω τα πράγματα σε μια λογική. Λοιπόν, κάθε αντιπολίτευση θα έκανε την προσπάθεια να δείξει ότι υπάρχει διαμάχη μέσα στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Το έκανε και η αξιωματική αντιπολίτευση. Καμία έκπληξη. Αυτό που συγκρατώ είναι ότι τα όσα είπε ο Καραμαλής είναι σε συστοιχεία με τα όσα έχει πει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, τα συμπληρώνει και τα ενισχύει
Και από εκεί και πέρα, πολύ σύντομα και η κυβέρνηση και ο Κώστας Καραμαλής διευκρίνησαν ότι δεν υπάρχει αυτή η σύγκρουση την οποία έσπευσε να αξιοποιήσει η αντιπολίτευση. Προχωράμε λοιπόν. Το τελικό αποτέλεσμα είναι το ζητούμενο. Όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία, πρέπει να υπάρχει πεποίθηση ότι αυτό το δηλητηριαστικό θέμα έχει φύγει από την πολιτική ζωή της χώρας. Αυτή είναι η άποψή μου. Νομίζω ότι αυτή είναι και η άποψη του συνόλου. Πρέπει να είναι η άποψη του πολιτικού κόσμου και πάντως είναι η γραμμή της κυβέρνησης. Άρα πιστεύετε ότι θα απαντηθούν τα ερωτήματα γιατί παρακολουθήθηκε τελικά ο κ. Ανδρουλάκης μέσα από την εξεταστική, γιατί θέλει, είναι πρόθεση της κυβέρνησης να βελτιωθεί και η λειτουργία της ΕΕ, έτσι δεν είναι? Εγώ θέλω, με ρωτάτε, τι πιστεύω και τι θέλω. Και θέλω και πιστεύω ότι η επόμενη μέρα θα είναι καλύτερη μέρα από αυτή την βαριά ατμόσφαιρα μέσα στην οποία κινείται η πολιτική ζωή της χώρας αχρίαστα. Και κινείται αχρίαστα διότι οι προκλήσεις και τα ζητήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν ολικά ως χώρα είναι τεράστια. Ενεργειακά, οικονομικά, γεωπολιτικά. Έχουμε καθημερινές απειλές μιας συνεχούς κλιμάκωσης. Να πάμε δεν και σε αυτά τα θέματα, κύριε Κουμουτσάκο. Οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου δεν είναι γραφικότητες. Έχει φτιάξει, και θα κλείσουμε αυτό, και αν θέλετε το εξηγούμε, έχει φτιάξει όλο αυτόν τον καιρό μια κρίσιμη μάζα έντασης. Σαν να ακολουθεί ένα εγχειρίδιο κλιμάκωσης της κρίσης, μια κρίσιμη μάζα έντασης και σε επίπεδο κοινής γνώμης και σε επίπεδο θέσεων, που η διαφυγή από αυτό, να πάμε λοιπόν σε μια ύφεση, θα είναι το περίεργο. Αυτό που δείχνει κατεύθυνση των όσων λέει συνεχώς και τα ενισχύει και τα πολλαπλασιάζει, είναι ότι πάμε σε μια μεγαλύτερη ένταση, μέσα στην οποία ουδής μπορεί να αποκλείσει, αν είναι σοβαρός, όταν χειρίζεται τα πράγματα, μια κυβέρνηση, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ουδής μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο επεισοδίου. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχει άλλη αλήθεια. Αν μου πείτε ότι ενώ γίνονται όλα αυτά δεν θα γίνει κανένα επεισόδιο, θεωρώ ότι είναι μια μάλλον επιδερμική ανάλυση και εν πάση περιπτώσει η χώρα πρέπει να ετοιμάζεται για τα πιο δύσκολα. Όχι για τα απλά, πόσο μάλλον που δεν φαίνονται. Πώς πρέπει να ετοιμάζεται η χώρα, πιστεύετε, τι άλλο πρέπει να γίνει? Βλέπουμε αυτή τη στιγμή επιστολές, πρέπει να γίνει και κάτι πιο άμεσο, πιο δραστικό? Κυρία Γκάτσου, τα πεδία αντίδρασης είναι το διπλωματικό πεδίο και το επιχειρησιακό. Και λόγω της εμπειρίας στο διπλωματικό πεδίο γίνεται ό,τι πρέπει να γίνει. Υπάρχει συνεχής ενημέρωση συμμάχων εταίρων για την προκλητικότητα της Τουρκίας, που πλέον έχει θεσμοθετήσει, πλέον έχει συγκροτήσει την άποψη και έχει ενισχύσει την άποψη της Ελλάδας ότι είναι υπαρκτή και ζώσα απειλή για την ασφάλεια της χώρας και την ασφάλεια της περιοχής. Αυτό είναι το ένα. Διαμορφώνει συνεργασίες και σχήματα συνεργασίας πολύ χρήσιμα στην περιοχή με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με όλες αυτές τα σχήματα 3+1 κλπ. Έχουμε κάνει δύο πολύ σημαντικές συμφωνίες με δύο πολύ σοβαρούς διεθνούς παίκτες, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την αμυντική συνεργασία και με τη Γαλλία, η οποία έχει μια παραδοσιακή πολιτική παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο, μια συμφωνία που δεν είναι μόνο τα Ραφάλ, δεν είναι μόνο οι φρεγάτες, είναι και μια ρήτρα, μια δέσμευση αμοιβαία συνδρομής. Το είπε ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας. Αυτό το κάνουμε διπλωματικά. Αυτό το κάνουμε διπλωματικά. Επιχειρησιακά ενισχύουμε τις ένοπλες δυνάμεις. Υπάρχει σαφώς μια διαφορετική κουλτούρα στο θέμα της προστασίας των συνόρων μας και από την υβριδική απειλή μιας ενός κύματος της εκμετάλλευσης του ανθρώπινου πόνου ως πολιορκητικό κρυό για την ασφάλεια της χώρας μας. Γίνονται όλα. Πρέπει να γίνουν κι άλλα. Και θα σας πω, μπορεί να γίνουν ορισμένα πράγματα εξυγχρονισμού του τρόπου με τον οποίο αντιδρούμε στην τουρκική προπαγάνδα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο συγκροτημένα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προβάλλουμε τις θέσεις μας και κάτι το οποίο το γνωρίζω πολύ καλά από την εποχή που ήμουν εκπρόσωπος, τα κονδύλια για την προώθηση των ελληνικών θέσεων, αυτό που λέμε δημόσια διπλωματία, πρέπει οπωσδήποτε να αυξηθούν. Στην εποχή μας δεν υπάρχει φτηνή δημόσια διπλωματία με λίγα κεφάλαια. Όταν απέναντί μας έχουμε μια τουρκική δημόσια διπλωματία που στηρίζεται σε πακτολό χρημάτων. Επομένως, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει και ένα βήμα της αναγκαίας ενίσχυσης στα πλαίσια των δυνατοτήτων της χώρας, αλλά πρέπει να γίνει η ενίσχυση των κονδυλίων και του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. Πάντως έχουμε τις φιλίες αυτές τις οποίες λέτε. Απ' την άλλη έχουμε κόψει τις γέφυρες με την Ρωσία και χθες είχαμε και τον κύριο Ερντογάν, για να τα συνδυάσουμε και τα δύο, που, ο οποίος είπε αυτό που κάνει, ότι κρατάμε ίσες αποστάσεις εμείς από Ρωσία-Ουκρανία και δεν έχει χάσει. Εμείς που είμαστε υπέρ της Ουκρανίας, τι έχουμε κερδίσει? Λοιπόν, είναι το ερώτημα που θέτει ο κόσμος, ότι γιατί να πάμε τόσο πολύ υπέρ. Συνδέονται αυτά που είπαμε πριν με αυτό που λέτε τώρα.
για την Ελλάδα, όταν αντιμετωπίζει μια αναθεωρητική δύναμη που αμφισβητεί κάθε διεθνή συμφωνία και συνθήκη που αφορά την κατάσταση στην περιοχή μας, για την Ελλάδα δεν υπήρχε κανένας άλλος δρόμος πέραν της καταγγελίας και της άρνησης οποιασδήποτε αποδοχής, έστω και έμεσης, της πολιτικής της Ρωσίας, απρόκλητα και απροκάλυπτα, να παραβιάσει το διεθνές δίκαιο και να εισβάλλει σε μια ξένη χώρα. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή για την Ελλάδα. Οποιαδήποτε άλλη επιλογή θα ήταν σαν να πυροβολάγαμε τα πόδια μας. Θα τα πυροβολάγαμε τα πόδια μας, γιατί ο πυρήνας εξωτερικής μας πολιτικής είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου. Δεν μπορούσαμε λοιπόν να ακολουθήσουμε καμία άλλη πολιτική. Και όποιος έστω και θεωρητικά το συζητάει, κάνει τεράστιο λάθος. Ολέθριο. Θα ήταν λάθος σε βάρος των εθνικών συμφερόντων. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι κερδίζουμε? Κερδίζουμε την συνέπεια της θέσης μας. Και αυτό την επόμενη μέρα η Ελλάδα θα το αξιοποιήσει. Ακούστε, στην ιστορία έχει δείξει η Ελλάδα ότι μέσα από δύσκολες διαδικασίες παίρνει πάντα σωστές αποφάσεις. Από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ήμασταν με τις δυνάμεις της Αντάν τελικά, της Γαλλίας και της Αγγλίας, κερδίσαμε τις διευθετήσεις της συνθήκης Λοζάνης. Έτσι, αυξήσαμε το έδαφος μας με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου κλπ. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λόγω της τάσης της καθαρής που είχαμε, στην περίοδο της ειρήνης κερδίσαμε τα Δωδεκάνησα. Στον Ψυχρό Πόλεμο, που πήραμε σαφή θέση και ήμασταν ενταγμένοι πλήρως στο δυτικό στρατόπεδο, μπορέσαμε να κατακτήσουμε τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα λοιπόν έχει μια ιστορία καθαρών θέσεων στα μεγάλα ζητήματα. Πιστεύω και τώρα, με υπομονή, ότι τελικά θα είμαστε κερδισμένοι από την καθαρή μας θέση. Από εκεί και πέρα, τι κάνει η Ερντογκάν? Αντίθετα λοιπόν, η ιστορία δείχνει ότι η Τουρκία πάντα προσπαθούσε να λειτουργήσει, να κάθεται πάνω στο φράχτη. Να κάθεται πάνω στο φράχτη και να βλέπει πού θα κινηθεί. Και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έχασε. Και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχασε τελικά στις διευθετήσεις. Και στον Ψυχρό Πόλεμο, εκεί βέβαια είχε πολύ πιο καθαρή θέση, αλλά δεν κέρδισε τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εξωτερική πολιτική και η πορεία των διεθνών σχέσεων χρειάζεται και υπομονή. Δεν εξελίσσεται με τηλεοπτικό χρόνο, αλλά με βάθος στρατηγικό. Η Ελλάδα έχει κάνει σωστή επιλογή και πιστεύω ότι θα είμαστε από την πλευρά των κερδισμένων και όχι των ηττημένων. Μιας και μιλάμε για συμμαχίες, τι κερδίζουμε, εμείς τα ακραία σενάρια που ακούμε, πρώτα απ' όλα όσον αφορά τον Ερντογάν, όταν έρθει η ώρα, εμείς σε ποιους μπορούμε να βασιζόμαστε? Στη Γαλλία, στην Αμερική, επί της ουσίας όμως? Θα ήθελα, επειδή ξέρω ότι οι τηλεθεατές του καναλιού της Βουλής ακούν με προσοχή αυτές τις συζητήσεις, θα ήθελα να πω ότι ο Ερντογάν ακολουθεί με μία εντυπωσιακή συνέπεια ένα εγχειρίδιο κλιμάκωσης της κρίσης. Η πρώτη του θέση, πριν περίπου ένα χρόνο, ενάμιση, ήταν να βάλει στο τραπέζι ένα θέμα με το οποίο ξέρω ότι η Ελλάδα δεν μπορούσε να το συζητήσει καν. Ποιο? Ο αφοπλισμός των νησιών, ιδάλλως αν δεν τα αφοπλίσετε, αμφισβήτηση της κυριαρχίας τους. Έβαλε λοιπόν στο τραπέζι των συζητήσεων κάτι που οδηγούσε σε αδιέξοδο το διάλογο. Το ήξερε. Και τώρα ακόμα. Δηλαδή, έχει πολύ συμβελό να το πούμε. Δεν υπάρχει ελληνική κυβέρνηση αυτό που μπορεί να συζητήσει αυτό το θέμα. Άλλωστε, τα έχουμε εξαιρέσει και από το δικαστήριο αυτά. Ακόμα και αν φτάσουμε θεωρητικά κάποια στιγμή στο δικαστήριο, με δική μας τοποθέτηση επίσημη, έχουμε εξαιρέσει από την αρμοδιότητα του δικαστηρίου θέματα άμυνας και θέματα εδαφικής κυριαρχίας. Επομένως, βάλα στο τραπέζι κάτι που οδηγούσε σε αδιέξοδο τη συζήτηση. Αυτό ήταν το πρώτο δείγμα. Μετά άρχισε η κλιμάκωση των δηλώσεων, οι προσωπικές επιθέσεις στον Πρωθυπουργό, στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Υπουργό Εξωτερικών, μετά τα tweets στα ελληνικά που απευθυνόταν στους Έλληνες λέγοντας ότι εννοώ αυτά που λέω κτλ. Ένα είδος ψυχολογικού πολέμου ήταν αυτό. Οι ασκήσεις, οι παραβιάσεις, και έχουμε φτάσει τώρα στις άμεσες απειλές ότι θα έρθουν να κάνουν εισβολή. Γι' αυτό σας είπα. Νύχτα. Νύχτα. Γι' αυτό σας είπα ότι θεωρώ ότι εκεί που έχει χτιστεί η ένταση, ο βαθμός που έχει χτίσει την ένταση, δείχνει και άλλη ένταση. Δεν δείχνει αποκλιμάκωση της ένταση. Δύσκολο να ανοίξει η βαλβίδα. Και μάλιστα συμπίπτει αυτός ο χρόνος με τις επικείμενες τουρκικές εκλογές. Όταν λοιπόν μίλησα για εγρήγορση και για συνεχή κατάσταση έντασης από πλευράς μας, έντασης προσπαθειών, είναι ο μόνος δρόμος και μπορούμε να βασιστούμε σε εταίρους και συμμάχους. Παίρνουμε καλές δηλώσεις υποστηρικτικές και από την Ουάσιγκτον, η οποία επίσης δεν δίνει το πρόγραμμα της αναβάθμισης των F-16, τα F-35 είναι εκτός συζήτησης,
και από την Ευρωπαϊκή Ένωση σταδιακά. Πάντως παίρνουμε από κράτη, όπως τη Γαλλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αργή στις αντιδράσεις της. Είναι σε μία αμφιθυμία. Υπάρχουν πολλοί και μέσα στη γραφειοκρατία των Βρυξελών και σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που πάντα σκέφτονται αντέχουμε να χάσουμε την Τουρκία. Μια χώρα που είναι μεγάλη και έχει μια μεγάλη γεωστρατηγική αξία. Θα πορευθούμε έτσι. Αλλά πρώτα απ' όλα την δική σου υπεράσπιση και άμυνα την διασφαλίζεις εσύ ο ίδιος. Είναι καλές οι στηρίξεις, αλλά για να σε στηρίξουν πρέπει να πείσεις ότι είσαι έτοιμος να υπεραμεινθείς των δικαίων σου και της ακεραιότητάς σου. Ούτε κύμα του Αιγαίου διαπραγματευόμαστε, ούτε βότσαλο ελληνικού νησιού εκχωρούμε, ούτε πέτρα στον Εύρο αφήνουμε να μας καταπατήσουν. Αυτή είναι η γραμμή. Όταν σε βλέπουν ότι αυτά τα εννοείς όταν τα λες και οι άλλοι αναγκάζονται να σε στηρίξουν, πόσο μάλλον όταν έχεις και συμβατικές διαμορφώσεις συμμαχίες που τους δεσμεύουν. Που πολιτικά τουλάχιστον έχουν διαμορφώσει ένα δίκτυο προστασίας των ελληνικών θέσεων. Πιστεύω ότι μέσα στις δυσκολίες πάμε καλά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε συνεχώς περισσότερα. Σας είπα μερικά, νομίζω ότι πρέπει να εξυγχρονίσουμε λίγο περισσότερο τον τρόπο που στέλνουμε τα μηνύματά μας στη διεθνή κοινή γνώμη. Κάντε μας, αν θέλετε, την ανάλυση τώρα για την αργή Ευρώπη στις αποφάσεις που πρέπει να πάρει για την ενέργεια, ναι, και το φυσικό αέριο. Η αργή Ευρώπη. Κοιτάξτε, η Ευρώπη δεν είναι κάποια οντότητα μεταφυσική που είναι κάπου εκεί και η Ευρώπη παίρνει αποφάσεις. Η Ευρώπη είναι οι κυβερνήσεις της. Όταν λοιπόν είσαι, για να ληφθούν αποφάσεις, χρειάζεται η ομοφωνία 27 κρατών και κυβερνήσεων και μάλιστα για θέματα τα οποία είναι κρισιμότατα, η οικονομία, η ενέργεια κτλ. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι εύκολο να υπάρχει σύμπτωση απολύτως απόψεων μεταξύ και διαφορετικών κρατών. Δηλαδή, άλλη είναι η εξάρτηση της Γερμανίας από το ρωσικό φυσικό αέριο, άλλη εξάρτηση της Ελλάδας. Και οι προτάσεις της κυρίας Φόντερ Ράιεν για πλαφόν στο ρωσικό αέριο είδαμε ότι δεν βρήκανε ανταπόκριση στην Ελλάδα. Ήταν μία από τις απόψεις. Πρέπει να πούμε εδώ πέρα κάτι. Η Ελλάδα δεν είναι πια θεατής των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Mm-hmm. Καταθέτει προτάσεις. Και για το ενεργειακό ο Πρωθυπουργός έχει καταθέσει μια δέσμη προτάσεων, όπως η αποσύνδεση της τιμής του φυσικού αερίου από την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, η μείωση της κατανάλωσης της βιομηχανίας, της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, με κάποια επιδότηση στις βιομηχανίες που το κάνουν, η αγορά μαζικά από την Ευρώπη φυσικού αερίου, προκειμένου να πέσουν οι τιμές. Κάτι που έγινε σαν μοντέλο με τα εμβολία, θυμίζω ότι δεν πήρε το κάθε κράτος, δεν προμηθεύτηκε, αλλά συνολικά έχει καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Αλλά όπως σας είπα και με την πρόταση της κυρίας Φόντερ Λάιεν, είναι λίγο δύσκολα να συμπέσουν 27 κυβερνήσεις. Αυτό είναι το δύσκολο της Ευρώπης, που όμως δεν πρέπει να φτάσει ποτέ να αναιρέσει την απόφασή μας να είμαστε μέσα εκεί. Και είναι ένα στήριγμά μας διαρκές. Αργό, όχι πάντα ικανοποιητικό, αλλά απαραίτητο. Λοιπόν, η Ευρώπη θα περάσει ένα δύσκολο χειμώνα. Όλα αυτό δείχνουν. Η Ελλάδα νομίζω είναι σε καλύτερη θέση όσον αφορά την επάρκεια. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που έχει και αναπτύξει και εφαρμόζει η κυβέρνηση ενίσχυση της ρεβιθούσας, ενεργοποίηση και πάλι της παραγωγής μέσω λιγνίτη. Η προμήθεια φυσικού αερίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου μεγαλύτερη, η χρήση των ΑΠΕ. Νομίζω ότι έχουμε κάνει σωστή δουλειά για την επάρκεια. Τώρα, σε μερικές μέρες, σε λίγα 24 ώρα... Δεν μπορούμε να πούμε, έτσι όπως έχει γίνει ο καιρός... Σε λίγα 24 ώρα, για τον καιρό δεν μπορώ να σας πω. Θέλω να ελπίζω θα είναι ο πιο ήπιος χειμώνας που έχουμε περάσει τις τελευταίες δεκαετίες, για να αυτό θα βοηθήσει. Μακάρι, αλλά δύσκολο. Εχθές ανακοινώθηκαν μέτρα, σοβαρά μέτρα για τη μείωση κατανάλωσης από το δημόσιο και θέλω να ελπίζω ότι όλες οι δημόσιες υπηρεσίες θα ανταποκριθούν. Δεν υπάρχει κανένα είδους ούτε εκδίκηση ούτε επιβολή ποινών στο δημόσιο ότι πρέπει να το κάνεις. Είναι το ελάχιστο δείγμα αλληλεγγύης και κατανάλωσης των δυσκολιών. Όλο αυτό το δύσκολο χειμώνα που φαίνεται ότι θα περάσουμε, κύριε Κουμουτσάκο, φοβόσαστε ότι θα μπορεί να το πληρώσετε στα ποσοστά της κάλπης όπως έγινε σε άλλες κυβερνήσεις ευρωπαϊκές? Θα είναι μια δύσκολη περίοδος. Που όμως θα την αντιμετωπίσουμε με ρεαλισμό και συγκεκριμένα μέτρα. Mm-hmm. Εάν θέλετε, το δύσκολο στοίχημα για την κυβέρνηση είναι πώς θα στηρίξει το σήμερα,
χωρίς να υπονομεύσει το αύριο. Δηλαδή, πόσο μπορεί να στηρίζει τα νοικοκυριά, χωρίς να οδηγηθεί η οικονομία σε λίγο, σε μια παρεκτροπή από αυτό που έχουμε κερδίσει. Ευτυχώς, δείχνουμε με την πολύ σοβαρή αύξηση, 7,7 της ανάπτυξης, ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και στα δύο πεδία. Πάντως, η αναζήτηση της διαρκούς ισορροπίας, στηρίζω σήμερα αυτούς που έχουν ανάγκη, χωρίς να τους υπονομεύω το αύριό τους, θα είναι ένα μόνιμο στοίχημα. Πάντως, ο κ. Τσίπρας είπε ότι ακούτε τις συνομιλίες των πολιτικών αντιπάλων σας, αλλά δεν ακούτε την κοινωνία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή η αίσθηση στην κοινωνία, άλλωστε αυτό δείχνουν και τα δημοσκοπικά ευρήματα. Επανέρχομαι σε αυτό που συνδυάζεται. Δεν υπάρχει βιώσιμη εναλλακτική πρόταση. Η κυβέρνηση μέσα στις δυσκολίες κάνει ό,τι μπορεί. Και έχει δείξει με τις παρεμβάσεις, αν δείτε τις παρεμβάσεις από την πανδημία και μετά, μιλάμε για περισσότερο από 50 δις παρέμβαση στήριξη οικογενειών και επιχειρήσεων. Κάτι το οποίο δεν επιτρέπει στην αντιπολίτευση να μας κατηγορεί ως ανάλγητους νεοφιλελεύθερους, γιατί αυτή είναι μια πολιτική παρεμβατική, θα έλεγα ότι είναι μια κενσιανή πολιτική και επιβεβαίωση της ευαισθησίας της κοινωνικής που έχει η κυβέρνηση. Πιστεύω ότι παρά τις δυσκολίες που θα περάσουμε, επειδή δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση σοβαρή και στέρεη, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ μπορεί να καταθέσει τέτοια πρόταση, ότι τα όποια, αν θέλετε, οι όποιοι τραυματισμοί θα υποστούμε θα είναι επιδερμικοί και θα ανατρέψουν την μεγάλη διαφορά που έχουμε με το δεύτερο κόμμα. Τον εκλογικό νόμο θα τον αλλάξετε, κύριε Κουτσάκο. Να πάμε στο επόμενο βίντεο που θα είναι το εκλογικό νόμο. Αυτό είναι για τον εκλογικό νόμο και το τι είναι. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση των τελευταίων ημερών για την οποία έχω συγκεκριμένη άποψη, θα σας πω. Πείτε μας, αν θα αλλάξετε το σώρο του παιχνιδιού πριν το κατηγορούν. Όλη η συζήτηση που κάναμε πριν, τι υποδηλώνει? Ότι η Ελλάδα περιβάλλεται από έναν ωκεανό και μάλιστα ταραγμένο ωκεανό αβεβαιότητας και αστάθειας. Ο πολέμος που συνεχίζεται, η στάση της Ρωσίας, η ενεργειακή μεγάλη κρίση, οι επιπτώσεις στην οικονομία, η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, οι τουρκικές απειλές που μεγαλώνουν, η αβεβαιότητα στα Βαλκάνια, πρέπει να το έχετε και αυτό υπόψη σας, διότι έχουμε ξεχάσει ότι υπάρχει και εκεί κάτι που κινείται, στη Βοσνία ειδικά. Όλο αυτό λοιπόν είναι, σκεφτείτε την Ελλάδα σε ένα νησί και γύρω γύρω υπάρχει αυτή η τεράστια αστάθεια. Έχουμε την πολυτέλεια να υπάρχει πολιτική αβεβαιότητα και αστάθεια και στο εσωτερικό. Και θα το κάνω και εικόνα. Αν κάνει, προχωρήσει ένα επεισόδιο Ερντογκάν. Είναι δυνατόν εμείς εκείνη την ώρα να ψάχνουμε ποιος θα αναλάβει υπουργός εξωτερικών ή υπουργός εθνικής άμυνας? Αυτή η ανάγκη λοιπόν μιας πολιτικής βεβαιότητας και σταθερότητας νομίζω ότι γίνεται καταλυτική. Όχι εξαιτίας αλλαγής πολιτικών ή κομματικών συσχετισμών. Δεν αλλάζει ο εκλογικός νόμος κάθε φορά που αλλάζει ο συσχετισμός. Αυτό θα ήταν μια παρέκβαση της δημοκρατικής λειτουργίας με την οποία εγώ είμαι αντίθετος. Όχι. Αλλά γιατί επιβάλλεται τώρα, πραγματικά επιβάλλεται για εθνικούς λόγους, εσωτικό, η χώρα να πορευθεί όσο πιο σταθερά γίνεται. Εάν το πολιτικό σύστημα σε αυτή τη χρονική συγκυρία δεν μπορεί να παράξει σταθερότητα, πρέπει να το βοηθήσουμε. Επομένως, σωστά έχει ανοίξει η συζήτηση για αλλαγή του εκλογικού νόμου, διότι σε αυτές τις συνθήκες γίνεται ζωτική σημασίας η Ελλάδα μέσα σε αυτόν τον ωκεανό αβεβαιότητας και αστάθειας να πορευθεί με όρους σταθερότητας. Εγώ περιμένω να δω πώς θα εξελιχθεί αυτή η συζήτηση. Εγώ τίνω να είμαι υπέρ της αλλαγής του εκλογικού νόμου. Προσωπικά δεν δεσμεύω με αυτό κανέναν, παρά μόνο την άποψή μου εκφράζω. Θα είναι σημαντικό. Ξέρετε και έχουν συνταχθεί και αρκετοί συναδελφοί σας με αυτή την άποψη. Ξέρετε ότι ο Πρωθυπουργός μιλάει, δίνει πολύ καθαρές απαντήσεις. Θα έχουμε μια συνέντευξη τύπου που θα κρατήσει παραδοσιακά 3 ώρες. Θα περιμένουμε και εκεί να ακούσουμε την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος, θυμίζω, ότι ορθώς έχει πει ότι είναι ένας θεσμικός Πρωθυπουργός, ικανός του παιχνιδιού, δεν μπορούν να αλλάζουν την ώρα που εξελίσσεται. Όμως εδώ έχουμε ταυτόχρονα, αυτή είναι προσωπική μου άποψη, μια ανατροπή πολύ σοβαρή των περιφερειακών δεδομένων με επίπτωση στα εσωτερικά. Και πρέπει να μας κάνει να ξανασκεφτούμε. Άρα στη ΔΕ θα μας λυθούν οι απορίες. Δεν μπορώ να είμαι μάντης του τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Περιμένω και εγώ με μεγάλο ενδιαφέρον. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Υπουργέ, που ήσασταν κοντά μας. Και εγώ ευχαριστώ για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και να πάμε να δούμε την αντιπαράθεση για τον εκλογικό νόμο. Πείρωμα δόν εναντίον της κυβέρνησης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με επίκεντρο την αλλαγή του εκλογικού νόμου, την διερεύνηση των υποκλοπών αλλά και την ενέργεια. Αντιλαμβάνεται ο Πρωθυπουργός ότι η προεκλογική του συνταγή που θεμελιώνεται στο δίλημα αυτοδυναμία Νέας Δημοκρατίας ή χάος και αποσταθεροποίηση
δεν είναι πλέον εφικτή. Και θέλει, άκουσον, να αλλάξει τους όρους του πολιτικού παιχνιδιού τώρα, ώστε επιστρατεύοντας την ανάγκη της σταθερότητας να το επιτύχει. Φέρνει ξανά στο προσκήνιο την αλλαγή του εκλογικού νόμου, αυτή τη φορά ανερυθρίαστα. Ακολούθησε έντονος διάλογος με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμο Χαρακόπουλο, ενώ τη στάση του ΠΑΣΟΚ σχολίασε και ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κότσιρας. Γιατί όμως μιλούμε για το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Το θέμα τίθεται διότι έχουμε μια άκρως αντιθεσμική συμπεριφορά από τον αρχηγό του Τρίτου Κόμματος, του Κινάλ, τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος λέει ότι εκ προημίου δεν θα σεβαστεί τη λαϊκή εντολή, που αυτοδίκαια δίνει το δικαίωμα της εντολής σχηματισμού κυβέρνησης στον αρχηγό του Πρώτου Κόμματος. Εσείς θα καταργήσετε τις διαφορές των κομμάτων στο όνομα της σταθερότητας? Η ακραία λογική της σταθερότητας, πάση θυσία της σταθερής κυβέρνησης, και εγώ θέλω σταθερή κυβέρνηση, οδηγεί ουσιαστικά στην κατάργηση της δημοκρατίας. Οι απόψεις που πράγματι εκφράστηκαν περί της μη θέσης στην Πρωθυπουργία του αρχηγού του Πρώτου Κόμματος δεν συνιστούν θεσμική αξιοπιστία, όπως ανέφερε ο κ. Σκανδαλίδης. Αντιθέτως, θεωρώ ότι αλωτριώνουν τη βούληση του ελληνικού λαού, και γι' αυτόν τον λόγο νομίζω ότι ο ίδιος ο ελληνικός λαός θα δώσει την απάντηση που θα χρειαστεί. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έκανε λόγο για παρακρατική λειτουργία, προκαλώντας όμως την αντίδραση του ΚΚΕ για του Μέρα 25. Οι υποχρεούμενοι σε εξηγήσεις στην Επιτροπή Θεσμών καλύφθηκαν πίσω από το απόρριτο. Απόρριτο δηλαδή ενώπιον της Επιτροπής και απόρριτο ενώπιον της Ελληνικής Βουλής, για να εξακολουθήσουν να λειτουργούν ως μια παρακρατική οργάνωση. Δεν είναι απαράδεκτο να παρακολουθείτε ένα ολόκληρο κόμμα επί 6 χρόνια. Γιατί ξέρετε, και εντός εισαγωγικών το λέω, τα εγκλήματα τελούνται και δια παραλήψεως. Και δύο κυβερνήσεις, και ως κυβέρνηση σφυρίζατε αδιάφορα στις καταγγελίες του ΚΚΕ. Εάν για να συνεχιστεί το μνημόνιο που στραγγαλίζει το λαό μας μέχρι το 2060, οφείλει η Νέα Δημοκρατία, το Κινάλ και ο ΣΥΡΙΖΑ να συγκυβερνήσουν, θα συγκυβερνούν μέχρι το 2060. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατήγγειλε αποκλεισμό του κόμματος από τα μέσα ενημέρωσης και τόνισε ότι η Ελληνική Λύση ακολουθεί αυτόνομη πορεία. Το χτύπημα, το βρώμικο στην Ελληνική Λύση γίνεται από το ΕΣΟΥΡΟΥ. Ένας παρακρατικός μηχανισμός καθαρά. Ένας παρακρατικός μηχανισμός ο οποίος δεν τιμωρεί τα κανάλια που δεν παρουσιάζεται η Ελληνική Λύση κατά το νόμο και το γράμμα του νόμου και την εντολή που υπάρχει. Αλλά το αντίθετο τιμωρεί κάθε φορά είτε βουλευτές, είτε τον πρόεδρο, είτε τα κανάλια τα οποία φιλοξενούν τον πρόεδρο, με ένα σκοπό: να φημώσει την Ελληνική Λύση. Ο γραμματέας του Μέρα 25, Γιάννης Βαρουφάκης, αναφερόμενος αποκλειστικά στην ενεργειακή κρίση, έκανε λόγο για απάτη της κυβέρνησης εις βάρος του λαού. Παίρνει λοιπόν η ΔΕΗ 700 για την κάθε μεγαβατόρα από υδροελεκτρικά, επιστρέφει στο δημόσιο τα 558. Τα 558 δεν τα κάνει το δημόσιο. Τα επιστρέφει στους παρόχους, όχι σπραγούς, στους παρόχους, υποτίθεται για να μειωθεί το κόστος των παρόχων, υποτίθεται ώστε ο ανταγωνισμός μεταξύ των παρόχων να μειώσει μέσα από αγοραίες διαδικασίες τη γενική. Ποιον κοροϊδεύετε? Η CVC που έχει αγοράσει τη ΔΕΗ είναι και πάροχος, είναι και παραγωγός. Ο Μυτιλινέος είναι και πάροχος, είναι και παραγωγός. Ο Περιστέρης είναι και πάροχος, είναι και παραγωγός. Ο Βαρδινογιάννης είναι και πάροχος και παραγωγός. Τι κάνετε δηλαδή? Και εδώ είναι η απάτη. Δεν υπάρχει άλλη λέξη. Πηγαίνετε, παίρνετε, τους δίνετε τα 700 ευρώ, έτσι, τους παίρνετε τη διαφορά με το πλαφόν από τη μία τσέπη και τους βάζετε αυτά τα χρήματα, τα 558, στην άλλη τσέπη. Τέλος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας απάντησε στις καταγγελίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την προαγωγή μελών του ειδικού δικαστηρίου σε θέσεις αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου. Υπονομεύεται τα στοιχεία εξωτερικής ανεξαρτησίας των δικαστών και μειώνεται την αποδοχή τους στον κόσμο, γιατί ακριβώς θα κριθούν να αποφασίσουν σε δύο μείζονες υποθέσεις του ειδικού δικαστηρίου. Η επιλογή των αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου έγινε σίγουρα με βάση τον κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και δικαστικών λειτουργών, έγινε τηρώντας απόλυτα την επιδερίδα και βεβαίως τη συνταγματική πρόβλεψη η οποία υπάρχει για την επιλογή των μελών που μπορούν να συμμετέχουν σε ένα ειδικό δικαστήριο.
Συνεχίζουμε τώρα την πολιτική μας συζήτηση. Έχουμε μαζί μας στο στούντιο το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Στο βόρειο τομέα, κύριε Λοβέρδο, από βόρειο τομέα σε βόρειο τομέα. Από το βόρειο τομέα, ναι, στο βόρειο τομέα. Τα βόρεια. Να ξεκινήσουμε, λέω, τη συζήτησή μας. Μόνο μην μου ευχηθείτε καλό χειμώνα ή καλό φθινόπωρο. Καλό χειμώνα, όχι, δεν σας ευχόμαστε, γιατί και εμείς δεν έχουμε. Λέμε, όχι, αρνούμαστε. Ακόμα καλοκαίρι. Όσο έχουμε καλό καιρό, ακόμα καλοκαίρι. Ακριβώς έτσι. Να πάμε να ξεκινήσουμε με τα χθεσινά, με την εξεταστική και με τα όσα έγιναν εκεί. Με ένταση ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Εσείς κάνατε λόγο για ομερτά, το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Από την άλλη, εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αν και σήμερα που συζητείτε το απόρριτο, αν γίνουμε στο ίδιο έργο θεατές κατά κάποιο τρόπο και δεν βγει, δεν διελευκανθεί η υπόθεση, για ποιο λόγο παρακολουθεί το κύριο Ανδρουλάκης, που και εγώ καταλαβαίνω πως και ο ίδιος δεν θέλει να πάει να ενημερωθεί και να τα δώσει ο ίδιος στη δημοσιότητα. Πώς θα πορευτείτε από εκεί και πέρα? Κοιτάξτε να δείτε, μου ζητάτε σχόλιο σε δύο θέματα. Το πρώτο θέμα είναι να ενημερωθεί ή να μην ενημερωθεί. Ακριβώς. Επιδοκιμάζω απολύτως την άρνησή του να πάει να ενημερωθεί από ηθήνοντες του ΕΥΠ και τα λοιπά. Πρέπει σε αυτή την περίπτωση, τουλάχιστον σας το εισηγούμε αυτό, για να μπούμε σε έναν τρόπο σκέψης. Το ίδιο θα κάνατε δηλαδή? Απολύτως το ίδιο. Δεν θα καταδεχόμουν. Και πολύ καλά κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης που δεν καταδέχεται να πάει να του πούνε. Τι να του πούνε? Δεν υπάρχει κάτι να του πούνε. Mm-hmm. Έτσι. Τώρα, η Εξεταστική Επιτροπή ξεκινάει, λέτε, με ένταση. Και πότε, τόσα χρόνια είμαστε οι δύο εδώ στη Βουλή, πότε οι εξεταστικές ή προανακριτικές δεν ξεκίνησαν με ένταση? Έτσι συμβαίνει. Δεν δίνει κανείς σημασία σε αυτού του είδους τις εντάσεις, επειδή έχω συμμετάσχει σε πάρα πολλές τέτοιες επιτροπές. Πραγματικά ξοδεύεται χρόνος με εντάσεις, οι οποίες όμως δεν γίνεται να αποφευθούν. Δεν τι μπορείτε θα να πείτε δηλαδή. Θέμα. Αυτό χάνεται και η ουσία καμιά φορά από τις εντάσεις. Μετά τις εντάσεις όμως, αρχίζει το εξεταστικό έργο. Και το εξεταστικό έργο έχει να κάνει με μάρτυρες, με έγγραφα και με κάθε λογής άλλη νόμιμη απόδειξη. Αυτό είναι ανοιχτό. Η Βουλή έδωσε μια προθεσμία ενός μηνός στην Εξεταστική Επιτροπή. Δεν ξέρω αν φτάσει. Θα χρειαστεί χρόνος. Θα τον πάρει η Εξεταστική. Δεν γίνεται πραξικοπηματικά να την κλείσεις. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι σωστό να λέμε πριν ξεκινήσει πώς θα καταλήξει. Εκείνο που λέμε, και είναι δικαιολογημένο να το πει ένας δημοσιογράφος, αλλά και ένας πολιτικός όπως εγώ, που δεν φοβάμαι και τα λόγια μου, είναι ότι θα σταματήσει κάποτε η πρακτική των χωριστών πορισμάτων. Που στην ουσία οδηγεί σε ένα ουσιαστικό αδιέξοδο. Ή θα συνεχιστεί και σε αυτή την περίπτωση? Παράδοση. Έχει καταστεί παράδοση, δυστυχώς, να εξετάζουμε τα ίδια πράγματα, να καταλήγουμε σε διαφορετικά συμπεράσματα. Και έτσι οι εξεταστικές επιτροπές προσλαμβάνουν συνήθως ένα χαρακτήρα πολιτικής τοποθέτησης και όχι εξέτασης των πραγμάτων και των προσώπων. Επειδή τον εξεταστικό χαρακτήρα θα τον δουν τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, να πάμε στον πολιτικό περισσότερο χαρακτήρα. Mm. Εάν δημιουργείτε εσείς ένα μέτωπο τώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα της εξεταστικής και αν το θέμα αυτό σας φέρνει και πιο κοντά. Να σας πω κάτι. Τώρα ρωτάτε εμένα. Νομίζω ότι έχετε πάρει την απάντηση χωρίς να με ρωτήσετε. Την έχω πει τόσες φορές. Έτσι, δεν θεωρώ ότι υπάρχουν προϋποθέσεις συγκλήσεων με την έννοια του μετώπου, αλλά συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, πάντα σχεδόν, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ενίοτε να συμπίπτουν. Συμπίπτουμε και με το Κομμουνιστικό Κόμμα, με το οποίο και εμείς λέμε και εκείνοι λένε ότι είμαστε απολύτως αντίθετοι. Αλλά οι αντιπολιτεύσεις είναι λογικό σε ορισμένα θέματα να συγκλίνουν και στις ψηφοφορίες και στη στάση απέναντι σε θεσμικές διαδικασίες όπως η Εξεταστική Επιτροπή. Αν από εκεί το πράγμα πάει σε κάτι άλλο, εγώ μπαίνω στη μέση. Γιατί υπάρχει μια πρακτική πολλών ετών, διαμορφωμένη, που έχει να κάνει με το ΠΑΣΟΚ, αλλά και με το ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη πλευρά. Είναι δύο κόμματα που στη δημοκρατία, σε θέματα δημοκρατικής και θεσμικής λειτουργίας, δεν συμπίπτουν. Συνεπώς, σας απαντάω ευθέως αρνητικά. Όταν λέτε μπαίνετε στη μέση... Δεν έχω την άποψη. Με καλείτε να σας πω την άποψή μου? Βέβαια. Τι θέλετε να σας πω την άποψη άλλων? Η άποψη δική μου είναι όχι. Με αυτή την έννοια μπαίνω στη μέση, μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Φορέας άποψης είμαι. Πολιτική κάνω. Είσαστε όμως σε ένα κόμμα μέσα σε αυτό το φορέα που μπορεί να. Εγώ υποστηρίζω τις απόψεις μου και μέσα στο κόμμα και έξω από το κόμμα. Υποστηρίζω τις απόψεις μου. Για υποστηρίζω τις απόψεις άλλων. Όταν διαμορφώνεται μια γραμμή, την ακολουθείς. Αλλά μέχρι να διαμορφωθεί, μιλάς.
Και εγώ δεν συζητώ με κριτήριο ότι υπάρχει περίπτωση να διαμορφωθεί τέτοιο μέτωπο. Δεν υπάρχει περίπτωση να διαμορφωθεί τέτοιο μέτωπο. Εκτιμώ εγώ ως βουλευτής και ως πολιτικός. Άρα είναι κάτι που θα εξαντληθεί στην εξεταστική. Ναι, βεβαίως. Δεν είναι κακό. Και με τη Νέα Δημοκρατία συμπίπταμε και με άλλα κόμματα συμπίπταμε στα θέματα. Και με τον κύριο Βελόπουλο είχαμε συμπέσει στην προανακριτική για την Οβάρτης. Mm-hmm. Και και στην τέλος, σε ό,τι αφορά τις συγκλήσεις μέσα σε εξεταστικές ή προανακριτικές επιτροπές. Για θέματα τα οποία δεν σχετίζονται με άμεση πολιτική, αλλά με θέματα αρχών διαφορετικών από κάθε κόμμα, έχουμε συμπέσει και με το ΜΕΡΑ25. Στην Επιτροπή Διοντολογίας. Ψηφίζουμε και τα δύο κόμματα, ξέρω εγώ το ίδιο. Τι πάει να πει ότι εμείς θα κάνουμε συμμαχία με το ΜΕΡΑ25. Απλώς ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εξωματική αντιπολίτευση. Και έχει βάλει ο ίδιος το θέμα του μετόπου και γεννιέται εύλογα το ερώτημα, μα τι γίνεται εκεί. Δεν γίνεται αυτό. Σας βεβαιώ. Και φέρτε μου έναν συνάδελφό μου από το Πασόκ που θα σας πει ότι γίνεται. Δεν νομίζω ότι θα έρθει κανείς να σας το πει αυτό. Άρα είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή γίνεται και μεταξύ πολιτική, σας. Και στην πολιτική η πείρα λέει ότι ναι, διαμορφώνονται κοινές στάσεις αντιπολιτευτικού χαρακτήρα και από εκεί αρχίζει μια φιλολογία. Και έτσι. Το ακούτε και από όλους τους συναδέλφους σας δηλαδή αυτό. Ακούω από όλους τους συναδέλφους μου, δεν έχω ακούσει ένα συναδελφό μου να λέει μέτωπο με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τον έχω. Ούτε ακόμα και αυτούς οι οποίοι είναι πιο προχωρημένοι αντιπολιτευτικά. Κανένας δεν το έχει πει αυτό. Βλέπετε μια μεταστροφή των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή απέναντί σας? Με ποια έννοια το λέτε, απέναντι στο κόμμα μας? Βέβαια. Βέβαια. Και έχει αρχίσει από το 2019, όχι τώρα. Από τον καιρό που βρεθήκαμε και οι δύο στην αντιπολίτευση, έχει αρχίσει αυτό. Αλλά όταν ο αρχηγός του προτείνει συνεργασία ανοιχτά, έτσι, μάλιστα και στις εσωκομματικές μας εκλογές παρενέβαινε. Ήθελε να μην βγω εγώ. Γιατί ήθελε, ξέρω εγώ, να προωθηθούν πρόσωπα που οι πολιτικές τους είναι ενδεχομένως και μετοπικές. Έτσι έλεγε. Ναι. Και παρενέβαινε στα εσωτερικά μας. Ήταν καθαρός όμως. Δηλαδή δεν κρυβόταν ο κύριος Τσίπρας. Το πρότεινε αυτό. Και από το 2019 και μετά τις εκλογές το κάνουν συστηματικά. Δικαίωμά τους είναι. Τώρα στην καρέκλα που κάθεστε, πριν ήταν ο κύριος Κουμουτσάκος από τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος έθεσε τη δική του πλατφόρμα στην άποψη υπέρ της αλλαγής του εκλογικού νόμου. Και το στήριξε περισσότερο στις απειλές Ερντογάν ότι δεν μπορεί να μείνει η χώρα κυβέρνητη και να μην έχουμε ποιος θα είναι υπουργός άμυνας και ποιος εξωτερικών. Ναι, σωστά. Από τη Νέα Δημοκρατία, το θέμα της αλλαγής του εκλογικού νόμου, εδώ σε εγώ πάνε να σας το φορτώσουν εσάς στο Πασόκ, λέγοντας ότι ούτε ο κ. Ανδρουλάκης ούτε συναντήθηκε με τον κ. Μητσοτάκη όταν του ζήτησε να συναντηθούν μετά την ανάληψη αρχηγίας, αλλά ούτε καν επειδή έκανε και την δήλωση ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί το Πασόκ με Μητσοτάκη ή Τσίπρα. Αποδέχεστε αυτές τις κατηγορίες? Είναι δύο θέματα. Καταρχάς, κανένας δεν μπορεί να μας κατηγορήσει για τίποτα. Αλλά ανταλλάσσουμε επιχειρήματα. Μπορεί αυτά να είναι αιχμηρά, να περιέχουν αμομφή, αλλά είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι και ανταλλάσσουμε απόψεις. Δύο θέματα κι εσείς θέτετε τώρα. Είναι τι πιστεύω εγώ για την αλλαγή του εκλογικού νόμου και τι πρέπει να κάνει το κόμμα μας, το Πασόκ, σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες, σε ό,τι σχετίζεται με την περίοδο τώρα που δεν είναι προεκλογική. Εγώ νοώ ως προεκλογική περίοδο, τυπικά τουλάχιστον, την ημέρα που ο Πρωθυπουργός εισηγείται στον Πρόεδρο της Βουλής προώρη διάλυση. Από τότε, ναι. Η εκτίμησή μου ως προς το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή πολύ καλά κάνουμε και ξεκαθαρίζουμε ότι δεν υπάρχει περιθώριο ούτε προοπτική συνεργασιών κτλ. Γιατί? Όχι γιατί είμαστε αρνητικοί απέναντι στις συνεργασίες, έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να συνεργαστούμε και όταν πρόκειται για την πατρίδα συνεργαζόμαστε και με όλους. Προσέξτε όμως. Εμείς κάναμε εκλογές για επιλογή αρχηγού. Απεβίωσε η προηγούμενη πρόεδρός μας. Κάναμε διαδικασίες, επιδοκιμάστηκαν από τον κόσμο και έχουμε τώρα βάλει πλώρη για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεν είναι λογικό σε αυτή την πορεία μέσα, χωρίς να έχουν προκηρυθεί εκλογές, να μιλάμε για συμμαχίες. Εμείς ζητάμε από τον κόσμο να μας ενισχύσει. Και διανύουμε αυτή την περίοδο. Θεωρώ σωστή την τακτική να μην ξεκαθαρίζουμε πράγματα τώρα. Αλλά λέω συχνά, και θα το πω και σε εσάς, ότι από τη στιγμή που θα προκηρυχθούν οι εκλογές, αυτή η πολιτική δεν φτουράει πια. Θα αλλάξει. Και πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες τοποθετήσεις, θα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Άρα, καλώς πορευόμαστε μέχρι την προκήρυξη των εκλογών.
όταν στον πολίτη τεθούν τα θέματα τι θα γίνει την επόμενη των εκλογών ημέρα, τότε πρέπει να ξέρει τι θα κάνουμε κι εμείς. Γιατί να μην τα ξέρει από τώρα όμως. Γιατί τώρα αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει, μετά από όλα όσα έχουμε περάσει, είναι να αυξήσουμε τις δυνάμεις μας. Mm-hmm. Και κοιτάμε τον κόσμο κατάματα και του λέμε στήριξέ μας. Δεν είναι ώρα τώρα να μπλεχτείς στο τι θα κάνεις όταν θα προκυρηθούν οι εκλογές και αφού γίνουν οι εκλογές την επόμενη μέρα. Είναι λάθος. Απ' την άλλη, δεν μπορείτε να δεσμευτείτε σε εισαγωγικά ότι αν δεν σχηματιστεί η κυβέρνηση θα συμβάλλετε εσείς πηγαίνοντας με το πρώτο κόμμα. Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Δηλαδή να λέω από τώρα τι θα κάνω και με ησυχάστε παιδιά, εδώ είμαι εγώ. Ναι, παιδί για όλα τα θελήματα. Τι θέλετε άλλο να σας κάνω. Όχι. Κανένας δεν μας σεβάστηκε όταν σηκώναμε την πατρίδα στην πλάτη μόνοι μας. Έτσι, τώρα εμείς ζητάμε την αύξηση, την ραγδαία αύξηση των εκλογικών μας ποσοστών. Σπέδω όμως να σας πω, γιατί δεν αποφεύγω τα ερωτήματα, ότι αυτή η πολιτική ορθότητα εξαντλείται την ημέρα της προκήρυξης των εκλογών. Έτσι. Μετά ο πολίτης πρέπει να ξέρει. Το άλλο θέμα που μου θέσατε όμως είναι η αλλαγή του εκλογικού νόμου. Και ο κύριος Κουμουτσάκος μάλιστα μου είπε και απ' έξω γιατί διασταυρωθήκαμε όταν έφευγε και εγώ έμπαινα. Ο πρόεδρος της Βουλής έκανε λόγο. Ο κύριος Στασούλας. Ο αρμόδιος υπουργός εσωτερικών για την αλλαγή του εκλογικού νόμου, ο κύριος Βορύδης έκανε λόγο. Και πληθαίνουν οι φωνές των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Άρα είναι γραμμή. Ο οικονόμου, ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, χτες. Δεν λένε ότι θα αλλάξουμε τον εκλογικό νόμο, αλλά οι φράσεις τους οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα. Μπαίνει στη δημόσια συζήτηση, έχει μπει εδώ και μέρες. Δεν μιλάνε και σαν μπηθίες. Είναι κάτι παραπάνω από αφαιρετική. Ξεκίνησε τον κύριο Χαρακόπουλο από εδώ, από αυτή τη θέση που κάθεστε, για να η συζήτηση και περί αλλαγής. Ο κύριος Χαρακόπουλος παρατέθηκε με τον κύριο Σκανδαλίδη. Τα παρακολουθούμε. Ακούστε. Δύο αλλαγές του εκλογικού νόμου στην ίδια κοινοβουλευτική περίοδο είναι η φωτογραφία. Αλλάζω τον εκλογικό νόμο καθόπως με συμφέρει. Είναι λάθος. Το έχω χαρακτηρίσει και με πιο βαριές εκφράσεις. Έτσι. Το 2019, όταν άλλαξαν τον εκλογικό νόμο και ήμουν από αυτούς που έλεγαν οπωσδήποτε να αλλάξει. Γιατί η απλή αναλογική είναι ο εκλογικός νόμος της απολύτου καταστροφής. Είμαι και πάντα εγώ διατύπωνα τις απόψεις μου και ως καθηγητής του συνταγματικού δικαίου και ως πολιτικός εναντίον της απλής αναλογικής. Είναι λάθος εκλογικό σύστημα. Mm-hmm. Όχι γενικά και αόριστα μόνο, που είναι και ειδικά για την Ελλάδα. Είμαι υπέρ της επιστημονικής και πολιτικής άποψης ότι ισοϊψές αγαθό με την δημοκρατία, τη δημοκρατική λειτουργία, είναι και η κυβερνητική αποτελεσματικότητα, δηλαδή η ύπαρξη κυβέρνησης. Και γιατί το λέω αυτό, το λέω διότι όταν δεν υπάρχει κυβέρνηση, ροκανίζεται η δημοκρατία. Ο πολίτης λέει, όπα, τι είναι αυτό. Και αρχίζει και ακούει φωνές που είναι περιοριστικές της δημοκρατίας. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε δύο ισοϊψή αγαθά, οπωσδήποτε και ξεκινάμε από αυτό πρώτα απ' όλα, είναι και συνταγματική αρχή, η λαϊκή κυριαρχία. Ταυτόχρονα όμως έχει κερδίσει μέσα στους αιώνες και μία ύψιστη θέση στα πολιτεύματά μας η κυβερνητική σταθερότητα. Να έχω κυβέρνηση και να την αλλάζω. Όχι να μην έχω τίποτα και να βουλιάζω. Γιατί δεν φέρανε τον νόμο Παυλόπουλου πάλι το 2019, που έγινε κυβέρνηση και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Παπανδρέου και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής. Όλοι έχουν γίνει πρωθυπουργοί με αυτόν τον εκλογικό νόμο. Τι τον ήθελαν αυτόν τον εκλογικό νόμο που έφεραν τώρα. Και η φιλολογία της αλλαγής του έχει ξεκινήσει από πέρσι. Και ο πρωθυπουργός την έπαιρνε πίσω. Έτσι. Λοιπόν, είναι λάθος τους. Και προδίδει φόβο. Θα βρουν να τον ντύσουν πολλά επιχειρήματα. Από τον Ερντογάν έως, ξέρω και εγώ, ας πούμε, την κυβερνητική αστάθεια που και εγώ ανέφερα. Ο Ερντογάν, βέβαια, σε αυτή τη φάση υπάρχει απειλή. Δεν ξέρουμε πού θα το πάει. Το παρακάνει κιόλας στη μάχη και τον πόλεμο των λέξεων. Άρα είναι υπαρκτό το επιχείρημα της κυβέρνησης. Όλα είναι υπαρκτά, αγαπητοί μου. Όλα είναι υπαρκτά. Το θέμα είναι όμως, μιλάμε με υπουργούς οι οποίοι το 2019 πήγαν να κάνουν τους δημοκράτες και τώρα που βλέπουν τα σκούρα αλλάζουν ρότα. Δηλαδή, δύο φορές λάθος. Και το 19 και το 22. Λοιπόν, η συζήτηση αυτή θα ξεκινήσει με εμένα μέτοχο όταν
το πούνε στα σοβαρά. Γιατί τώρα ακόμη, έτσι όπως γίνεται, μπορεί να έχει και ένα χαρακτήρα να δούνε, να φημομετρήσουν αντιδράσεις. Αν ανακοινωθεί στη ΔΕΘ ενδεχομένως, λέτε. Αν... Δεν το ξέρω. Ο Πρωθυπουργός τα ξέρει αυτά. Βεβαίως. Δεν έχω ούτε πληροφόρηση, ούτε αποτολμώ εκτιμήσεις. Μας τα λεκάνουν όπως νομίζουν. Αλλά έχει βγει περίπου η μισή κυβέρνηση και έχει πει ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι γραμμή. Ναι, είναι γραμμή όμως για να δημιουργήσει ένα κλίμα και να δουν έτσι, και μετά να μην το κάνουν, ή έχουν σκόπο να το κάνουν μέσα στο Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο. Mm-hmm. Αν αλλάξουν τον εκλογικό νόμο πριν τελειώσει η Εξεταστική Επιτροπή, το θεωρώ λίγο πονηρό. Πονηρό είναι ούτως ή άλλως. Προσλαμβάνει και μια περαιτέρω διάσταση. Πάντως, πάμε πιο λογικά. Χωρίς εάν. Αν αλλάξει ο εκλογικός νόμος τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, νομίζω ότι είναι ανοιχτές οι εκλογές μετά. Έτσι. Δεν θα πρέπει να ευνηδιαστεί κανείς. Ανοιχτές εννοείται να γίνουν νωρίτερα. Εμένα όταν με ρωτάγανε και μου λέγανε θα κάνουμε εκλογές το Σεπτέμβριο, και έλεγα αυτό είναι ένα άθλιο σενάριο. Το έλεγα στην τηλεόραση αυτό. Το έλεγα δημοσίως. Θα κόψεις από την Ελλάδα τον καλό της μήνα, έναν ακόμη καλό της μήνα για την οικονομία της. Τόση πολύ άνεση έχουμε με τόσα δισεκατομμύρια χρέος. Θα αφήσεις κόσμο που δουλεύει στον τουρισμό έξω από την εκλογική διαδικασία, γιατί ο κόσμος δουλεύει. Mm-hmm. Μου λέγανε στη Ρόδο φίλοι μου και σύντροφοί μου στο κόμμα ότι άμα κάνετε εκλογές το Σεπτέμβριο, μας ξεχάστε μας. Έχουμε δουλειές, κύριε. Αυτή είναι τώρα αδερφική μου φίλη. Με πολύ έντονο τόνο. Λες και τις έκανα εγώ τις εκλογές. Ναι. Όταν ο πολίτης διαμαρτύρεται, σε συμπεριλαμβάνει στους 300. Όλοι το ίδιο είστε, θα σου πει. Λοιπόν, και έλεγα ότι αυτό το σενάριο είναι άθλιο. Η κυβέρνηση το γέννησε, η κυβέρνηση το πήρε πίσω. Ναι. Από τον Οκτώβριο και μετά, όμως, Οκτώβριο-Νοέμβριο και μετά, είμαστε στο εξάμηνο πρώτον της λήξης της κοινοβουλευτικής περίοδου, της θητείας, ας πούμε, της Βουλής. Ποιος μπορεί να ευνηδιαστεί από εκλογές? Όταν στην Ελλάδα το σύνηθες είναι οι πρόωρες. Μετά δεν είναι και πρόωρες. Ακριβώς στην ουσία. Άρα η αλλαγή του εκλογικού νόμου, αν πραγματοποιηθεί, σημαίνει ότι ανοίγει μια ενευρία ενία προεκλογική περίοδος, που θα αρχίσουν τα διλήμματα να μπαίνουν αμήλικτα και στον καθένα να ετίθενται ερωτήσεις πλήρους ανάγκης, πλήρους οριοθέτησης. Δεν ξέρω. Αφήστε να το δούμε. Άρα δεν πρέπει κατά ανάγκη και το θέμα των υποκλοπών να οδηγήσει σε εκλογές. Ακούστε, οι ανόητοι, γιατί υπήρξαν πολλοί ανόητοι το καλοκαίρι, έλεγαν εκλογές. Εγώ βγήκα απέναντι σε αυτό. Μα όχι. Και μάλιστα πήγα να μου το προσάψουν ως εσωκομματική αντιπολίτευση. Άλλοι ανόητοι. Όταν ζητάς διερεύνηση, πας θεσμικά. Δεν θα πας με detective, θα πας με τα όργανα της Βουλής. Πώς θα κάνεις εκλογές όταν πρέπει να γίνει διερεύνηση? Όταν τελειώσει η διερεύνηση και εξαντληθούν τα θεσμικά όπλα, κοιτάς αν οι υποκλοπές είναι ο λόγος για να ζητήσεις πρόορες εκλογές ως κόμμα της αντιπολίτευσης. Αλλά ενώ προτείνεις θεσμική εξέταση, μπορεί να προτείνεις ταυτόχρονα και εκλογές. Απλά επειδή η διερεύνηση θα τελειώσει σε 1-1,5 μήνα και πάλι πρόορες εκλογές. Ξέρετε πόσο κρίσιμος είναι αυτός ο μήνας. Μετά μπαίνουμε στο εξάμηνο που σας είπα. Και έλεγα από το καλοκαίρι άθλιο σενάριο εκλογές το Σεπτέμβριο. Πολύ λογικό στην Ελλάδα από Οκτώβριο και μετά. Η ακρίβεια και όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε πρόορες εκλογές. Κοιτάξτε, η ακρίβεια θα είναι εκπληκτική φέτος. Θα είναι πέρα από τα όρια. Και βλέπετε ότι. Καταρχάς, έρχομαι από τη συνεδρίαση της. Να μας πείτε και γι' αυτό. Της ΚΕΠΑ, δηλαδή της κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Ήμουνα στην Πράγα. Τα βασικά θέματα είναι ο πόλεμος της Ουκρανίας και το ενεργειακό. Και είχατε πάει και στην Ουκρανία, έτσι δεν είναι? Πήγα στην Ουκρανία και πήγα στην Ουκρανία μόνος μου. Δεν είχα αιγίδα. Mm-hmm. Υπάρχει μια ανοιχτή πρόσκληση και προς τη Βουλή μας από την Βουλή της Ουκρανίας και υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες βουλευτών που ανταποκρινόμαστε και λέμε ναι. Έτσι πήγα. Και ήμασταν 25 βουλευτές, 30 άτομα ήταν η αποστολή, μεταξύ των οποίων και ο τέταρτος στην κούρσα για τη διαδοχή του Μπόρις Τζόνσον στην Αγγλία, που έγινε τώρα υπουργός στην κυβέρνηση, mm-hmm. την νέα κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Έζησα μια χώρα σε πόλεμο για πρώτη φορά στη ζωή μου. Γιατί έχω πάει στο Κόσοβο μετά τον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας, αλλά είχε τελειώσει ο πόλεμος. Δηλαδή τώρα ήμουν εκεί που βάρουσαν, τρεις φορές την ημέρα βάρουσαν σιρήνες. Μα ειδοποιούσαν η Αμερικανική πρεσβεία, αλλά και ο συνάδελφος από την Ηνωμένο Βασίλειο μας είπε ότι η δική του πρεσβεία του είπε: προσέχετε σήμερα. Ήταν η μέρα της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας. Η αίσθησή σας ποια είναι, πότε θα λήξει αυτό το πράγμα? Βλέπω κάποια χαραμάδα. Ήμουνα με την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ
στη Λετωνία, στην Εστονία, στη Λιθουανία και στη Γεωργία. Συζητώντας με τους πολιτικούς των Επιτροπών Εξωτερικών και Άμυνας και τους Υπουργούς των Εξωτερικών και τους Προέδρους της Βουλής, μας λέγανε όλοι τέλος του 22. Εκτίμηση. Τώρα, ας πούμε, στην Ουκρανία, πιάνουμε και το πρώτο εξάμεινο του 23. Δηλαδή, να φτάσουμε του χρόνου το καλοκαίρι και ακόμα να είναι αυτό. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση Άρα, είναι τραγική. Η ακρίβεια πού θα πάει τώρα που λέτε ότι το συζητάμε. Θα εκτιναχθεί. Γι' αυτό ακούτε τη Γερμανία να λέει 65 δις και την Ελλάδα 10. Δεν ξέρω πόσα θα δώσουν, θα τα πει στη Θεσσαλονίκη και ο Πρωθυπουργός. Και πώς θα τα δώσει. Έχει σημασία και ο τρόπος. Αλλά βλέπετε ότι μια χώρα, ας πούμε, με πολλαπλάσιο πληθυσμό από τον δικό μας δίνει πολλαπλάσια δις και εμείς που είμαστε στα 10-11 εκατομμύρια δούμε 10. Αν θα το δώσει, θα ακούσουμε. Δηλαδή πρέπει να ενισχυθεί η οικονομία, πρέπει να ενισχυθούν οι άνθρωποι. Δεν βγαίνει πέρα. Ειδικά αυτό με το φυσικό αέριο. Αυτό ορίστε. Είναι το ζητούμενο φέτος ναι, το χειμώνα. Ναι, ναι, αυτό είναι το ζητούμενο, ξεκάθαρα. Ναι. Τι να σας πω. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Μπλέξαμε. Με τον πόλεμο στην Ουκρανία μπλέξαμε. Δηλαδή είναι πολλαπλάσια τα κακά που έχει επιφέρει αυτός. Επιτρέψτε μου όμως και μετά την επίσκεψή μου στην Ουκρανία. Ήταν κουραστική, αλλά ήταν συγκλονιστική η εμπειρία. Να σας πω ότι όλα είναι δύσκολα και τραγικά. Τίποτα χειρότερο από τον πόλεμο. Αυτό. Τίποτα χειρότερο από τον πόλεμο. Μένουμε σε αυτό, το κρατάμε αυτό κύριε Λοβέρδο. Μπορεί να διαφωνεί, κανείς με τις απόψεις του κύριου Λοβέρδο, αλλά τις ακούμε μεστές και σοβαρές. Δεν σας έχει πάρει τα μυαλά ο Μαρσέλο. Μας τα έχει. Σας τα έχει πάρει. Αλλά είναι μια άλλη ιστορία αυτή. Σας τον έφερε ο Μητσοτάκης τον Μαρσέλο. Κατά τον κύριο Γεωργιάδη. Και με αυτό το... Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ καλή συνέχεια. Καλά, καλή και εμείς να περάσουμε τώρα να παρακολουθήσουμε ένα ρεπορτάζ με τα κίνητρα και τα αντικίνητρα που έδωσε η κυβέρνηση για τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης μέσω της μείωσης κατανάλωσης, το δημόσιο πρέπει να είναι θετικό παράδειγμα για όλη την κοινωνία, είπε ο Υπουργός Ενέργειας. Όπως ανακοίνωσε ο κ. Κρέκας, στο επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν μέτρα για τον ιδιωτικό τομέα και τα νοικοκυριά. Προωθούμε άμεσα μέτρα με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης κατά 10% το επόμενο διάστημα, αλλά και μέσω μακροπρόθεσμα μέτρα με στόχο τη μείωση της τελικής ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας στο δημόσιο τομέα κατά 30% σε σχέση με το 2, μέχρι το 2030. Δεύτερον, δημιουργούμε ένα ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας στις εγκαταστάσεις του δημοσίου μέσα από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που ήδη λειτουργεί. Μεταξύ άλλων, σε κάθε υπηρεσία του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει να οριστεί ενεργειακός υπεύθυνος που να επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων. Παράλληλα, υλοποιείται το πρόγραμμα ηλέκτρα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων του δημοσίου. Θεωρώ ότι ζητείτε κάτι αρκετά απλό. Αρκετά απλό. Η αλήθεια είναι ότι πλήθος των φορέων, και εδώ θέλουμε μια βαθιά συζήτηση με την τοπική αυτοδιοίκηση, πλήθος των φορέων του δημοσίου είναι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικά πρόσωπα τα οποία συνδέονται με την αυτοδιοίκηση. Για την επίτευξη του στόχου της μείωσης κατανάλωσης κατά 10% θεσπίζονται κίνητρα και αντικίνητρα, πρόσθεσε ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών. Ο οδοφωτισμός είναι ανταποδοτική δαπάνη. Την πληρώνει κανονικά ο δημότης. Εάν ο δήμος θεωρεί ότι έχει τους πόρους με οποιονδήποτε τρόπο για να καλύψει αυτή τη δαπάνη, είναι δικαίωμα της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει από το Σύνταγμα το αυτοδίκητο να πάρει όποια απόφαση θέλει. Αν όμως δεν έχει τους πόρους και ζητά βοήθεια από το κεντρικό κράτος, για να πάρει αυτή τη βοήθεια θα πρέπει να πετύχει 10% εξοικονόμηση. Όλοι οι υπουργοί τόνισαν πως όσον αφορά τα κίνητρα και τα αντικίνητρα θα ληφθεί υπόψη το μέγεθος και οι ανάγκες των φορέων και πως στόχος είναι η ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας και η στήριξη των πολιτών. Η στήριξη της κυβέρνησης προς την ελληνική κοινωνία και τις επιχειρήσεις για όσο διαρκεί η ακρίβεια στην ηλεκτρική ενέργεια θα είναι διαρκής και βεβαίως δυναμική, θα προσαρμόζεται στις εξελίξεις και στις δυνατότητες που υπάρχουν πάντοτε. Με αυτό η εκπομπή ολοκληρώθηκε. Να έχετε όλοι μια πολύ πολύ καλή μέρα. Καλή συνέχεια. Ραντεβού αύριο στις 8.30. Καλή σας μέρα.